Ποιο θα μπορούσε να σκεφτεί ότι ένα σχολείο με 200 ή και περισσότερου μαθητέ θα μπορούσε να καθαριστεί μέσα σε δύο ώρε από δύο ανθρώπου. Κι όμω με αυτή τη λογική γίνεται η καθαριότητα στα περισσότερα σχολεία, αφού οι μονιμη και με πλήρη απασχόληση καθαρίστριες είναι ελάχιστε. Και το έργο επί τη γίνεται με εργαζόμενε των δύο η και των τριών ωρών. Οι περισσότερε τουαλέτε σε χώρου όπω είναι τα σχολεία, τα δημοτικά αλλά και τι δευτεροβάθμια, τα οποία ε, υπάρχει μεγάλο συνοστισμό ή τουαλέτε, ιδίω εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ε, καθαριότητα καθώ δεν μπορούν να καθαριστούν σωστά. Υπάρχουν συναδέλφου που δουλεύουν δύο ώρε μόνο καθημερινά και καλούνται να καλύψουν σχολεία, σχολικά συγκροτήματα, τα οποία επισκέπτονται καθημερινά παιδιά. Στο μεγαλύτερο μέρο των σχολείων, από το πρωί που φτάνουν τα παιδιά, μέχρι σχεδόν το απόγευμα που τελειώνει και το ολοήμερο πρόγραμμα. Καθαρίστριες δεν υπάρχουν, τουαλέτες δεν καθαρίζονται και αυτό γιατί ο αυστηρά ορισμένος χρόνος των συμβάσεών τους για εργασία δύο και τριών ώρων όχι μόνο δεν αρκεί για να καθαρίσουν σωστά, αλλά επιβάλλει κιόλα να πηγαίνουν για τον καθαρισμό όταν φύγουν όλα τα παιδιά από το σχολείο. Έχουμε δήμους που σχεδόν εξ ολοκλήρου καλύπτονται με μερικέ απασχόλησει καθαρίστριε. Ε, το πρόβλημα διαγκώνεται ακόμη περισσότερο με τα ολοήμερα, γιατί τα σχολεία πλέον είναι τα παιδάκια μέχρι τι 5 και η καθαρίστρια αναγκαστικά για να μπορέσει να καθαρίσει το κτίριο. Σε δύο ώρε θα πάει μετά τη λήξη, που σημαίνει ότι τα παιδιά από τι 7 που μπαίνουν στο σχολείο μέχρι τι 5 που θα φύγουν δεν υπάρχει καθαριότητα στι τουαλέτε, δεν υπάρχει καθαριότητα στον χώρο που τρώνε. Γνωρίζουμε ότι και οι όσοι είναι η μετάδοση, όπω είπαμε, πάρα πολύ μεγάλη. Θα έπρεπε να υπάρχει ας πούμε, σε κάθε διάλειμμα η η πρόνοια να καθαρίζονται σωστά τα πόμολα, οι χώροι οι επιφάνειες, ώστε να, να, μειωθούν ας πούμε, οι μεταδόσεις ε, αρρωστιών, όπως είναι η εποχιακή γρήπη, όπως είναι τα κρυολογήματα. Η πληγή όμως δεν αφορά μόνο στα σχολεία, αλλά και στις ίδιες, που θεωρούνται εργαζόμενες με μισθό που δεν ξεπερνάει τα 250 ή τα 300 ευρώ. Όσα δίνει δηλαδή το Υπουργείο, με την επισήμανση ότι από εκεί και πέρα μπορούν οι Δήμοι να πληρώνουν για έξτρα ώρες. Κατάληξη, στο μεγαλύτερο μέρος του στα σχολεία δουλεύουν με καθαρίστριες των δύο και τριών ωρών. Δεν αρκούν ούτε, ειδικά στι τιμέ που είμαστε τώρα, δεν αρκούν ούτε για τον καθημερινό τη καφέ. Είναι χαρτζιλί και αυτό που παίρνει στο τέλο του μήνα. Γιατί τώρα πια έχουμε φτάσει στο επίπεδο να μιλάμε ότι δεν φτάνουν τα λεφτά που παίρνουν για να μπορούν να πάνε στη δουλειά να εργαστούν. Ενώ έχει, έχει, πληρωθεί το κονδύλιο τη καθαρίστρια από όλου εμά από του φόρου μα, αποζημιώνει μόνο τρει ώρε περίπου, τρει ώρε ευθύνη καθαριότητα τη καθαρίστρια και το υπόλοιπο το βάζει ο Δήμο, το οποίο βέβαια το εισπράττει από τα δημοτικά τέλη, ε, τα οποία επίση πληρώνουμε εμεί. Άρα φτάνουμε για άλλη μια φορά να πληρώνουμε καπέλο σε κάτι που είναι το αυτονόητο. Αυτό που ζητάμε εμεί είναι τουλάχιστον η μετατροπή του σε 4 ώρε, να μην υπάρχουν συνάδελφοι κάτω από τέσσερι ώρε. Το ιδανικό βέβαια όλε οι συναδέλφε να είναι στο πλήρη ωράριο. Και ρασάκι πάντω στην τούρτα για τι καθαρίστριε που συμμετείχαν σε 24 ώρε απεργία είναι ότι ούτε και αυτά τα λίγα χρήματα δεν τα παίρνουν στην ώρα του. Όπω το Δήμο Ηρακλείου που από τον περασμένο Σεπτέμβριο αποστόνησαν. Είναι απλήρωτες.